Γεια σας! Το athenstechnologies.gr σε συνεργασία με το digital.gr σας παρουσιάζει την IP Wireless Pavla Wired Camera, η οποία ενσωματώνει πάρα πολλά χαρακτηριστικά που έχουν σχέση με θέματα ασφαλείας και παρακολούθησης του χώρου σας. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά της κάμερας. Αρχικά, καλούμεθα να κάνουμε εγκατάσταση του κάμερα. Η κάμερα, σε περίπτωση που δεν εγκατασταθεί κατευθείαν, θα σας βγάλει εδώ πέρα ένα μήνυμα που σας λέει να κάνετε διπλό κλικ. Εφόσον βγει το μήνυμα αυτό, θα χρειαστεί να επιλέξετε κάποιες επιλογές, οι οποίες αναφέρονται στο manual, οι οποίες όμως είναι ιδιαίτερα απλές, καθότι το βασικό που χρειάζεται είναι να πείτε στην κάμερα να δει το δίκτυό σας, ούτως ώστε αυτόματα να μπορέσει να εγκατασταθεί. Αφού κάνετε πανεκκίνηση και εγκαταστήσετε τον driver, θα σας βγάλει μια επιλογή σαν και αυτή που έχουμε στην οθόνη μας. Στο σημείο αυτό, θα χρειαστεί να κάνουμε διπλό κλικ στην επιλογή που βλέπουμε στην οθόνη μας ή όποια άλλη επιλογή σας βγάζει, αναλόγως με το αν έχετε μία κάμερα ή περισσότερες. Ο browser ανοίγει και καλούμαστε να βάλουμε τα στοιχεία για να μπορέσουμε να εισέλθουμε στις ρυθμίσεις της κάμερας. Εφόσον βάλουμε τις ρυθμίσεις που έχει από το εργοστάσιο, θα χρειαστεί να βάλουμε τη λέξη admin ως username και το πεδίο του password να μείνει κενό. Κάνουμε κλικ στο login και είμαστε στο panel χειρισμού της κάμερας. Οι επιλογές που έχουμε στην οθόνη μας είναι εξαιρετικά απλές. Ας τις δούμε μαζί. Το device status μας επιτρέπει να δούμε, εφόσον έχουμε παραπάνω από μία συσκευή, την εικόνα της συσκευής αυτής. Εάν είχαμε εδώ πέρα μία δεύτερη κάμερα ίδιου τύπου, θα μπορούσαμε να πατήσουμε, θα είχε πράσινο ή άλλο χρώμα και θα βλέπαμε την εικόνα της. Στην επιλογή Visitor μπορούμε να δούμε τις επιλογές που έχει ο χειριστής της κάμερας, ούτως ώστε να μπορεί να εμφανίσει τις επιλογές της κάμερας στην οθόνη του με ευκολία. Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε, εφόσον έχουμε πάνω από μία κάμερες, το αν θα βλέπουμε την εικόνα από μία ή περισσότερες οπτικές γωνίες, όπως βλέπουμε και στην οθόνη. Στο OSD, εφόσον επιλέξουμε το Add Timestamp on Record, μπορούμε να επιλέξουμε το χρώμα με το οποίο η κάμερα θα βάζει σε κάθε πλάνο μας λεπτομέρειες όσον αφορά την ημερομηνία και την ώρα λήψης των πλάνων. Τέλος, οι επιλογές του audio, δηλαδή του ήχου και των δυνατοτήτων που μας δίνει η κάμερα για να προσθέσουμε ήχο στην εικόνα που λαμβάνουμε, μας δίνει τη δυνατότητα πρώτον να ελέγξουμε εάν θα την ενεργοποιήσουμε και δεύτερον εάν θα κάνει ηχογράφηση, ούτως ώστε να έχουμε και ήχο μαζί με την εικόνα στις λήψεις μας. Στην επιλογή Operator μπορούμε να δούμε την επιλογή Flip που έχουμε επιλέξει, που μας επιτρέπει να γυρίσουμε ανάποδα την εικόνα μας για οποιοδήποτε λόγο. Αν πατήσουμε πάλι θα δούμε ότι επανέρχεται στο φυσιολογικό της. Το Mirror μας επιτρέπει να αλλάξουμε το Orientation από αριστερά, δεξιά και αντιστρόφως, ούτως ώστε να δούμε πώς μας βολεύει να βλέπουμε την εικόνα, γιατί κάνει αυτόματη αντιγραφή της αριστερής με τη δεξιά πλευρά και αντιστρόφως, ενώ παράλληλα μας δίνεται τη δυνατότητα να αλλάξουμε την ανάλυση της εικόνας μας, όπως επίσης και τη χρειά των χρωμάτων, τη φωτεινότητά μας και το contrast. Ενώ παράλληλα, για να κλείσουμε την ενότητα του Operator, μπορούμε να δούμε τις πιο βασικές λειτουργίες που αφορούν στο χειρισμό χειροκίνητα της κάμερας, όπου μπορούμε να δούμε ότι η εικόνα αλλάζει. Μπορούμε να βάλουμε την κάμερα αυτό που λέμε σε περιπολία, ούτως ώστε να έχουμε τόσο από αριστερά, όσο από δεξιά, όσο από πάνω και όσο και από κάτω εικόνα. Εδώ μπορούμε να ελέγξουμε το αν η κάμερα θα είναι ανοιχτή ή κλειστή σε κάποιο συγκεκριμένο mode, όπως της περιπολίας. Και εδώ μπορούμε να σταματήσουμε τη λειτουργία και να την εκκινήσουμε πάλι από το αντίστοιχο κουμπί. Η επιλογή Administrator μας παρέχει όλες εκείνες τις λειτουργίες που λείπουν από την απλή επιλογή του Operator. Όπως μπορούμε να δούμε στην οθόνη, μας παρουσιάζονται μία πληθώρα επιλογών με τις οποίες μπορούμε να χειριστούμε πλήρως τη συσκευή μας, με αποτέλεσμα να έχουμε πλήρη έλεγχο για το τι κάνουμε. Όπως βλέπετε, η κάμερα, όσο είναι σε λειτουργία και ειδικότερα σε Patrol Mode, όπου υπάρχει δηλαδή η περιπολία, ούτως ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε το χώρο μας, μας δίνει τη δυνατότητα, η κάμερα περιέχει διάφορες συνδέσεις, ούτως ώστε να μας διευκολύνει στη χρήση της τόσο καθημερινά, όσο και πιο επαγγελματικά, εφόσον αποφασίσουμε να την αναβαθμίσουμε. Τι εννοούμε με αυτό? Στη συσκευασία, πέρα από το LAN
που βλέπουμε ότι είναι σε λειτουργία αυτή τη στιγμή και βλέπουμε και τα λαμπάκια που μας βοηθά να καταλάβουμε ότι όντως λειτουργεί η συσκευή μας, μας παρέχεται και μια κεραία με την οποία μπορούμε να προσθέσουμε ασύρματη συνδεσιμότητα στη συσκευή μας. Παράλληλα, μας παρέχεται δυνατότητα να συνδέσουμε την κάμερα με σύστημα συναγερμού στη θύρα Input-Output Alarm, με αποτέλεσμα να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη λύση όσον αφορά την ασφάλεια της επιχείρησής μας και του σπιτιού μας. Όπως μπορείτε να δείτε και στην εικόνα, η κάμερα είναι άμεσα ελέγξιμη από το user interface που παρέχεται, ούτως ώστε να έχουμε εύκολο χειρισμό της συσκευής μας. Εάν δούμε και τη συσκευή την ίδια, θα δούμε ότι τα κουμπιά που πατάμε ανταποκρίνονται άμεσα στις εντολές που δίνουμε, με αποτέλεσμα η κάμερα να κινείται και να κάνει ό,τι ακριβώς τους λέμε, είτε να κάνει περιπολία στο χώρο αυτόματα, είτε να κοιτάει σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Το device info αρχικά, εάν πατήσουμε, μας εμφανίζει το device ID και κάποιες περαιτέρω πληροφορίες, οι οποίες μας είναι χρήσιμες σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε αναβάθμιση στο λογισμικό της συσκευής εσωτερικά όσον αφορά την ίδια τη συσκευή και όχι το λογισμικό που φορτώνουμε στον υπολογιστή μας για να την ελέγξουμε. Με το Alias Settings που βλέπουμε εδώ πέρα, μας επιτρέπεται να ορίσουμε ένα όνομα στη συσκευή μας, ούτως ώστε να μπορούμε να τη δούμε στο δίκτυο ξεκάθαρα. Το Date and Time Settings μας επιτρέπει να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις της ώρας και της τοποθεσίας που βρισκόμαστε, με αποτέλεσμα η συσκευή να είναι συγχρονισμένη με το real time ρολόι που έχουμε στην περιοχή που βρισκόμαστε και έτσι να έχουμε ακριβή λήψη των λήψεων ασφαλείας που μας παρέχει και να έχουμε επαλήθευση σε περίπτωση που έχουμε κάποιο συμβάν στο οποίο πρέπει να αποδείξουμε ότι η συσκευή παρέχει εικόνα και ήχο ζωντανά τη στιγμή που έγινε. User settings λοιπόν, και βλέπουμε εδώ πέρα στην οθόνη μας πως μπορούμε να επιλέξουμε τους χρήστες που θα έχουν πρόσβαση στην κάμερα και τα δικαιώματά τους, εάν θα είναι διαχειριστές, απλοί επισκέπτες ή οτιδήποτε άλλο ορίσουν. Από εκεί και ύστερα μπορούμε να επιλέξουμε το φάκελο στον οποίο θα αποθηκεύονται οι λήψεις, με αποτέλεσμα αργότερα να μπορούμε να τις δούμε και να τις εκμεταλλευτούμε όπως εμείς κρίνουμε απαραίτητο. Η επιλογή Multi-Device Settings, όπως μπορούμε να δούμε στην οθόνη, μας επιτρέπει να ελέγξουμε κατά πόσον η συσκευή μας μπορεί να είναι προσβάσιμη από το δίκτυο είτε το εσωτερικό μας είτε από το ίντερνετ. Η παρούσα συσκευή που έχουμε επιλέξει είναι η μόνη που έχουμε συνδέσει στο δίκτυό μας, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να δούμε άλλες. Η διεύθυνση που βλέπετε αντιστοιχεί στη συσκευή αυτή, όπως και το όνομα που έχουμε ορίσει. Σε περίπτωση που έχουμε δεύτερη συσκευή ή περισσότερες, μπορούμε από εδώ πέρα να ελέγξουμε κατά πόσο θα είναι προσβάσιμες και με ποια δικαιώματα. Η επιλογή Basic Network Settings μας επιτρέπει να ορίσουμε στο δίκτυό μας κατά πόσο η συσκευή θα παίρνει διεύθυνση αυτόματα, ώστε να μην έχουμε εμείς την επίβλεψη των διευθύνσεων ή θα ορίζεται από το σερβέρ μας. Μία από τις πιο σύγχρονες και χρήσιμες επιλογές που μας δίνει η κάμερα η συγκεκριμένη είναι το Wireless LAN. Με αυτό μπορούμε να συνδέσουμε την κεραία που παρέχει η συσκευασία και να έχουμε ασύρματη πρόσβαση στην κάμερά μας. Εάν ενεργοποιήσουμε την επιλογή, μπορούμε να ορίσουμε το όνομα της κάμεράς μας, πώς θα φαίνεται στο δίκτυό μας, σε ποιο κανάλι θα εκπέμπει για να μην έχουμε παρεμβολές με άλλες ασύρματες συσκευές, ενώ παράλληλα μπορούμε να επιλέξουμε για θέματα ασφαλείας τι κρυπτογράφηση θα ορίσουμε για να μην έχουν άλλη πρόσβαση στη συσκευή μας. Η επιλογή ADSL Settings μας επιτρέπει να ορίσουμε στην κάμερα αν θα έχει πρόσβαση άμεση στο router, ούτως ώστε όταν θα είμαστε εκτός του δικτύου μας να έχουμε πιο άμεση και σίγουρη πρόσβαση έχοντας το username και το password ήδη εγκατεστημένες στις ρυθμίσεις μας. Universal Plug and Play. Μία επιλογή ιδιαίτερα σύγχρονη που μας επιτρέπει να έχουμε συνδεσμολογία μεταξύ της κάμεράς μας και άλλων συσκευών που εκμεταλλεύεται την τεχνολογία Universal Plug and Play ή UPnP. Το status δείχνει εδώ πέρα πως δεν έχει συνδεθεί με άλλες συσκευές, με αποτέλεσμα όταν το ενεργοποιήσουμε να αλλάξει και αυτό με τη σειρά. Dynamic DNS ή με πιο απλά λόγια, υπηρεσίες που παρέχονται από διάφορες εταιρείες του ίντερνετ, ούτως ώστε να έχουμε άμεση, remote, δηλαδή απομακρυσμένη πρόσβαση στη συσκευή μας. Σε πιο απλή μορφή μπορούμε να δούμε ότι μας παρέχονται ορισμένες υπηρεσίες ή εταιρείες που συνεργάζονται με τη συγκεκριμένη συσκευή, στις οποίες πρέπει να δημιουργήσουμε λογαριασμό, συνήθως με κάποιο κόστος, ούτως ώστε να μπορούμε με τις κατάλληλες ρυθμίσεις από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου να έχουμε πρόσβαση στη συσκευή μας. Αυτόματη ειδοποίηση με email ή στη γλώσσα της συσκευής Mail Service Settings μας επιτρέπει με απλά λόγια να έχουμε ειδοποίηση από τη συσκευή μας αυτόματα εφόσον υπάρξει κάποιο είδους ύποπτη κινητικότητα, ενώ παράλληλα μπορούμε να ορίσουμε πού θα στέλνουν το email, με ποιο τρόπο θα έχει πρόσβαση
και φυσικά πώς, με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην οποιαδήποτε ειδοποίηση που μας δίνει η συσκευή μας. Η υπηρεσία FTP μας επιτρέπει να πούμε στην κάμερά μας όσο πιο απλά γίνεται, να μπορέσει να ανεβάσει συσσαγωγικά τα πλάνα που τραβάει ανά μία ορισμένη στιγμή σε ένα συγκεκριμένο FTP server για να έχουμε άμεση πρόσβαση εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα σε κάποιο άλλο σημείο, είτε τοπικά είτε απομακρυσμένα. Alarm Service Settings μας επιτρέπει ως επιλογή συγκεκριμένη να ενεργοποιήσουμε στην κάμερα την λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης σε περίπτωση που κάποιος ή κάτι κινηθεί στον χώρο μας. Ας πούμε για παράδειγμα ότι έχουμε φύγει από το χώρο μας και έχουμε ενεργοποιήσει το σύστημα ασφαλείας μας. Εφόσον ενεργοποιήσουμε τη συγκεκριμένη επιλογή, μας δίνει τη δυνατότητα να ορίσουμε την ευαισθησία που θα έχει η κάμερα στην οποιαδήποτε κίνηση θα ανιχνεύσει στον χώρο, το συναγερμό με τον οποίο έχουμε συνδέσει την κάμερά μας και κατά πόσο θα ενεργοποιείται και στην ενεργοποίηση της συσκευής μας αυτόματα, επιτυγχάνεται με την παρούσα επιλογή που βρίσκεται στον τομέα Alarm Service Settings. Με πολύ απλά λόγια, μας επιτρέπει όταν λείπουμε από το χώρο μας να έχουμε αυτόματη ανίχνευση οποιοδήποτε εισβολέα ή οποιασδήποτε κίνηση στο χώρο, στο πεδίο που έχουμε βάλει να βλέπει η κάμερα, και πιο απλά μπορούμε να πατήσουμε στην επιλογή, να επιλέξουμε την ευαισθησία που θα έχει όσον αφορά την ανίχνευση κίνησης, το αν θα χτυπήσει ο συναγερμός, αν θα ειδοποιηθούμε με κάποιο τρόπο, με κάποιο email. Ενώ τέλος μπορούμε να προγραμματίσουμε τη συγκεκριμένη ρύθμιση, ούτως ώστε αυτόματα και βάσει προγράμματος να ενεργοποιείται και να επενεργοποιείται μέσω του scheduler. Βλέπουμε εδώ πέρα ένα υποτυπώδες ημερολόγιο, στο οποίο ενεργοποιούμε τις ημέρες και ώρες που θέλουμε να χρησιμοποιεί τη συσκευή μας αυτόματα. Η αναβάθμιση της συσκευής μας μπορεί να γίνει με πολύ απλό τρόπο, εφόσον έχουμε το αρχείο αναβάθμισης σε περίπτωση που η εταιρεία ίδια εκδώσει κάποια αναβάθμιση. Πηγαίνοντας στην επιλογή Upgrade Device Firmware, μπορούμε να επιλέξουμε τις αντίστοιχες επιλογές που αντιστοιχούν στον τρόπο αναβάθμισης που θέλουμε να κάνουμε, είτε μέσω του Web Interface, είτε χειροκίνητα μέσω του αρχείου που μας έχει δώσει η ίδια η εταιρεία. Τέλος, στο Restore Factory Defaults μπορούμε να δούμε ότι μας επιτρέπει σε περίπτωση λάθους ή οποιοδήποτε άλλο λόγο να επαναφέρουμε τις ρυθμίσεις της συσκευής μας στις εργοστασιακές όπως την είχαμε αγοράσει. Για το παρόν review θα πατήσουμε Cancel και θα κλείσουμε την ενότητα αυτή λέγοντας πως το Reboot Device μας επιτρέπει να κάνουμε ένα soft reset της συσκευής μας, δηλαδή να επανεκκινήσουμε με απλό τρόπο τη συσκευή μας σε περίπτωση που κολλήσει ή παρουσιάσει κάποιο απλό πρόβλημα. Το παρόν review κάπου εδώ φτάνει στο τέλος του. Όπως μπορείτε να δείτε, η συγκεκριμένη κάμερα παρέχει άπλατες λειτουργίες για να καλύψουν κάθε είδους χρήστη. Η συσκευή ήταν μια προσφορά του καταστήματος digistop.gr, ενώ παράλληλα το review, όπως και πολλά άλλα reviews, μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο athenstechnologies.gr. Γεια σας!